Νομίζω ότι πήγε καλά. Το σπουδάζεις αυτό, επενδύεις αυτό και εσύ και οι γονείς σου και πρέπει να είναι πάρα πολύ περήφανοι για σένα. Everything that I've achieved, τούτο που κάνω τώρα και everything I've achieved in the past, I owe it all to my parents. I'm gonna start crying, so... Είναι μερικές εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι της. Οι γονείς της λείπουν σίγουρα. Προς το παρόν, εγώ βλέπω ένα κορίτσι το οποίο ξέρει πάρα πολύ καλά τι κάνει, ξέρει για ποιο λόγο είναι στην Ελλάδα, δουλεύει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να κάνει τις καλύτερες δυνατές εμφανίσεις. Αυτό θέλει. Η αλήθεια είναι ότι το μεγάλο στοίχημα αυτή τη στιγμή, και φοβάμαι μήπως κάνω πολύ γρήγορα βήματα, αλλά θα προσπαθήσω να το πάρω το στοίχημα, είναι να πει και κάτι ερμηνευτικό, να πει κάτι το οποίο να δείξει πλέον και το κομμάτι της φωνής της. Νίκη, ένα στοίχημα έβαλες. Κατερίνα, το κέρδισε. Για να δούμε τι θα πούνε οι άλλοι κριτές μας. Νίκο Μουρατίδη. Το κέρδισε μέχρι στιγμή. Ήταν και σήμερα πολύ καλή. Και πολύ πάνω στο κομμάτι. Το ένιωσες πάρα πολύ ωραία το κομμάτι. Το είπες πολύ ωραία. Μας το πέρασες. Καταλαβαίνεις τι σου λέω. Ωραία. Αυτό με ενδιαφέρει γιατί έχω αγωνία μαζί σου πάντα. Και θα ήθελα να σε ακούσω να μου τραγουδήσεις και να κομμάτι στα ελληνικά, σε παρακαλώ. Okay. Κάποια στιγμή θέλω να το μάθεις και να το πεις. Να σε ακούσει και όλος ο κόσμος να τραγουδάς ελληνικά. Εντάξει. Εντάξει. Γιώργο Θεοφάνος. Νίκη, ξέρεις, ένιωσα σαν να... Πού να σου το πω. Σαν να ήμουν στον τελικό. Ήταν η εμφάνιση σου για μένα τόσο άψογη. Σαν να ήμουν στον τελικό και έβλεπα τους 3-4 νικητές. Αλήθεια σου το λέω. Και θέλω να πω και κάτι άλλο που με έκανε τρομερή εντύπωση, γιατί είμαι σήμερα τις 2 η ώρα μαζί στην πρόβα εδώ. Και τα περισσότερα παιδιά που κατεβαίναν από την πρόβα ρωτούσαν τον ένα φίλο τους, τον άλλο φίλο τους, πώς σου φάνηκα, πώς ήταν. Η Νίκη, σε είδα, ήσουν σε μια γωνίτσα πίσω, πήρες μια κάμερα που σου την έγραφε κάποιος στην πρόβα και καθόσουν και μελετούσες. Αυτό που έκανες μόλις τώρα πρόβα. Αυτό τι σημαίνει? Συνέπεια, επαγγελματισμό, σημαίνει ήθος, ε? Και πάνω απ' όλα σημαίνει εκτίμηση στο θείο δώρο αυτό που σου έδωσε ο Θεός εδώ. Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που σε έχουμε εδώ, κορίτσι μου. Thank you so much. Νίκο. Νίκο. Έχεις καμία αμφιβολία ότι καταλαβαίνω τι λέει? Δεν ξέρω, γιατί πάντα με την Νίκη της μιλάω και με κοιτάει εμένα. Αλλά προσέχεις την έκφρασή της. Μήπως ο Νίκος θα καταλάβει Γιώργο... αυτά που λέω, Νίκο, ναι. Δεν καταλαβαίνει. Εγώ θα χαλάσω το πάρτι.
Νίκη, για μένα είναι λάθος επιλογή του κομματιού. Νομίζω εκφράσε πάρα πολύ καλά, αγαπάς το κομμάτι. Το κομμάτι όμως δεν είναι hit. Και αυτό που έκανες όλη αυτή τη δουλειά, δεν νομίζω, εσύ έπρεπε να κάνεις μια απίστευτη προσπάθεια να του περάσει αυτό στον κόσμο. Θα έπρεπε για μένα να ήταν, αυτή είναι τόσο μεγάλη σημεία σένα πάνω στην μπαλάντα. Αν έχεις μια κομματάρα, θα έχεις το όλο του πλατό, θα ήταν όλο δικό σου. Νομίζω ήταν λάθος επιλογή κομματιού. Ήσουν καλή. Στην Κατερίνα το Μάκα είναι δίπλα μου, ακούει. Δεν νομίζω ότι... το νομίζει αυτό. Και να ακούει και ο Ιχολύπτης, ο φίλος μου. Όλα αυτά όμως, Γιώργο, μας λες αν είχε γκέλ το τραγούδι ή όχι. Θέλω να μου πεις για την Νίκη, αν σου άρεσε ο τρόπος για μένα, που μου άρεσε η Νίκη, μου άρεσε η έκφρασή της, μου άρεσαν πολλά πράγματα. Αισθανόμουν στα αρχή ότι ήταν λίγο εκτός και δεν ήμουν σίγουρος ότι δεν άκουγα. Πρέπει να βγάλω το ακουστικό μου, να ήμουν σίγουρος αν είχα δίκιο ή όχι. Και είχες δίκιο. Δεν είμαι σίγουρος, να σου πω την αλήθεια, πρέπει να το ξανακούσω. Όμως είχε τόσο πολύ πάθος, τόσο μέσα στο κομμάτι, με κέρδισε η Νίκη. Με κέρδισε η ίδια η Νίκη, με κέρδισε με τη δική της εμφάνιση. Πιστεύω όμως... Πού είναι το κακό, δεν καταλαβαίνω τι λες. Το κακό είναι δεν παρασύρθηκα, Γιώργο, δεν με πήρε όλο. Ναι, αλλά αυτό είναι στα πλάσ της κοπέλας, δεν είναι. Ότι είχαμε ένα κομμάτι το οποίο δεν ήταν τόσο πολύ δυνατό και σε κέρδισε με την ερμηνεία και το τραγούδι της Μάρτης. Δεν την βοήθησε το τραγούδι, λέει. Γιατί να χαλάσεις το πάρτι, πες το στο παιδί τότε. Γιώργο μου, ξέρεις τι, αντιμετώπισε εδώ σε ένα κοριτσάκι που το είπε το κομμάτι. Πολύ σωστά, ναι. Μην τα αντιμετωπίσεις ως σαν την Κριστίνα, ας πούμε. Το είπε με ένα δικό της τρόπο πολύ ωραία. Και να σου δώσω να καταλάβεις. Το δέχομαι αυτό. Γιατί με το διπλανό σου από εκεί δεν καταλαβαίνεις. Το δέχομαι. Κατερίνα Καγκάκη. Σε περισυλλογή. Αναρωτιέμαι πώς μπορεί ένα κοριτσάκι να είναι τόσο μεγάλη τραγουδίστρια. Έχεις να συμβεί. Θεωρώ δε πάρα πολύ απλοϊκό το να επιλέγει κανείς ένα εύκολο, όχι εύκολο, ένα πολύ μεγάλο τραγούδι για να... Μάλλον θεωρώ ότι δεν το χρειάζεται. Δεν είναι έτσι. Όχι, ρε Κατερίνα. Έτσι, δεν είναι έτσι. Θα τις βάζεις άγνωστο τραγούδι. Δεν είναι έτσι. Χάρη τραγούδι. Στην Αγγελία, για όνομα του Θεού, δεν ξέρω πώς είτε. Δεν είναι και άγνωστο είναι τραγούδι. Από τα πιο έτσι. Η Κριστίνα Αγγελέρα τη ξέρουμε. Το κομμάτι μιλάμε. Όχι για την Κριστίνα, τη ξέρουμε. Είναι και έγκυο. Η Αγγελέρα έχει τραγουδάρες, κομματάρες, πολύ γνωστέ, μεγάλα σχόλια. Σαφέστατα. Δεν χρειάζεται ένα σουξέ, νομίζω, πολύ μεγάλο. Χρειάζεται ένα τραγούδι για να μπορέσει να βγάλει όλο αυτό το οποίο έχει μέσα τη που μέχρι τώρα δεν το έβγαλε γιατί παίζαμε σε άλλα ταμπλό. Εγώ γνώρισα ένα κορίτσι το οποίο μέρες πριν τα live ζήτησε να της δώσουμε τα παπούτσια που θα φοράει στο live για να κάνει πρόβες και να μπορεί να κάνει τα βήματά της και να είναι τέλεια. Γνώρισα ένα κορίτσι που πριν από το προηγούμενο live όταν βγήκε να τραγουδήσει και είχαμε αυτό το ατυχές περιστατικό με τη βόμβα, μπήκε μέσα σε 11 δευτερόλεπτα και τραγούδησε σε ένα άδειο στούντιο και γέμισε όλο το στούντιο. Γνώρισα ένα κορίτσι που είναι μόνο του στην Ελλάδα και οτιδήποτε της πεις, κάθεται και δουλεύει νυχθημερών, έχει απίστευτο χαρακτήρα, έχει απίστευτο ταλέντο και για μένα... Για όλους αυτούς όμως τους λόγους, δεν θα ήταν ιδανικό να της δώσεις και ένα κομμάτι σε αυτή την αλλαγή που βλέπουμε, σε αυτό το στοίχημα που πάει να κερδίσει σήμερα η Νίκη, να της δώσεις ένα τραγούδι το οποίο θα της δώσει όλα τα εφόδια. Θα σου απαντήσω και με μια ερώτηση. Ναι. Και στο τελικό τι θα κάνουμε. Όχι. Να τα τραγούδια. Καλά, θα τη στείλω εγώ με ένα κατάλογο τραγουδιών. Λοιπόν, παρόλα αυτά. Να μάθει. Παρόλα αυτά. Φαντάζομαι ότι σου άρεσε πάρα πολύ. Εγώ υποκλίνομαι. Ναι. Νίκη μου, παρόλα αυτά λοιπόν, ήσουν πάρα πολύ ωραία. You lost me, μας τραγούδισε η Νίκη. Και για να μην τη χάσουμε, ψηφίστε τη θετικά στο νούμερο που βλέπετε στην οθόνη σας. Μόνο έτσι θα είναι εδώ την επόμενη Παρασκευή. Νίκη μου, καλή επιτυχία. Good luck.